δεύτε αναβόμενη στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού. Ελάτε λοιπόν, σεβαστοί μου πατέρες, Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί άρχοντες, εν Χριστώ αδελφοί μου, ελάτε να ανεβούμε νοερός εις το όρος εκείνο όπου ο Κύριος μας θέλησε στους προκρίτους μαθητές, σε εκείνους που ήταν έτοιμοι να δουν το άπλετον φως της του Θεοειδούς προσώπου Του. Ελάτε λοιπόν να δούμε τον Κύριόν μας τον Ιησούν Χριστόν να λάμπει το πρόσωπό Του παραπάνω και από τον ήλιο και να έχει τέτοια ομορφιά που καμία ανθρώπινη γήινη ομορφιά δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί Του. Ελάτε να το δούμε να λάμπει στους αιώνας και το πρόσωπό Του να είναι αληθώς ο παράδεισός μας, εκείνον δηλαδή που ετοίμασε για όλους μας, γιατί μακαρίζουμε τα μάτια και τα αυτιά των θείων Αποστόλων, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, επειδή είδαν και άκουσαν αυτά τα αθέατα κάλλη και άκουσαν τα άρρητα ρήματα, αυτά που εκ του Πατρός η φωνή λέγουσα ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός στον οποίον αναπαύομαι, και είδαν τα μάτια τους αυτά που άνθρωπος δεν μπορεί να δει και άκουσαν αυτά που ανθρώπινο αυτή δεν μπορεί να ακούσει. Κατηξιώθησαν δηλαδή να δουν και να αισθανθούν και να βιώσουν αυτή την ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να βιώσουν έτσι τη χαρά του μέλλοντος αιώνος και να πάρουν πείρα και να ζήσουν την εμπειρία της αιωνιότητας, της αυθαρσίας, της έσχατης δόξας, αυτής της δόξας που δεν θα έχει τέλος, που δεν θα γνωρίζει φθορά, ούτε θα εμπεριέχει θάνατο, αλλά θα υπάρχει εις τους αιώνας των αιώνων. Πριν λοιπόν από το εκούσιον πάθος, πριν να τον δουν σε ένα άλλο όρος, στο Γολγοθά όρος, όπου εκεί να τον δουν στην έσκατη πτωχία, στην έσκατη ταπείνωση, να τον δουν κρεμασμένο και καθυγμαγμένο πάνω στο ικρίωμα του Γολγοθά, πάνω στον σταυρό του μαρτυρίου, πριν να τον δουν εκεί, είδαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας ο αναμενόμενος. Αυτός είναι, όχι όπως τον περίμενε ο κόσμος, ένας δηλαδή εγκόσμιος Μεσσίας που θα λύσει όλα τα κοινωνικά προβλήματα του κόσμου, αλλά θα είναι ο αιώνιος, ο ανυπέρβλητος Θεός, ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος και έτσι μας ένωσε στην υπόστασή Του, μας ένωσε με τη θεότητά Του, μας ένωσε με τον Κτίστη, όλους εμάς, και μάλιστα κατήργησε το θάνατό μας με τον δικό Του θάνατο και μας έδωσε την προοπτική της Αναστάσεώς Του με τη δική Του Ανάσταση. Αυτό λοιπόν το μεγαλείο της δόξας Του είναι που έκαμε τους μαθητές να δουν ποιος πραγματικά είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε και αφάτος κενώθηκε, άδειασε, ταπεινώθηκε τόσο πολύ έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και έτσι δια της ταπεινώσεώς Του ανύψωσε τον άνθρωπο σε αυτό το κάλωστο άρρητο, τον έβγαλε από τη φθαρτότητα και του χάρισε την αυθαρσία, τον έβγαλε από τη θνητότητα και του χάρισε την αθανασία. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι ο σωτήρ του κόσμου. Μας έσωσε γιατί μας ένωσε με τον εαυτό Του και μας έκανε ακέραιους και μας έκανε πολίτες της αιωνιότητας και της αυθαρσίας. Επομένως, δια της μεταμορφώσεως του σωτήρος, ο άνθρωπος μπορεί να μεταμορφωθεί, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αλλοιωθεί εν Αγίω Πνεύματι. Όταν ευρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο θεραπευτήριο της χάριτος, της αγάπης του Θεού,
τότε αγιάζεται, τότε ειρηνεύει, τότε χαριτώνεται, τότε γίνεται θεοειδής και αποκτά νουν Χριστού. Αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας, σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας είμαστε όλοι κεκλειμένοι και προσκεκλειμένοι. Και κάθε φορά που κυκλώνουμε την αθάνατη Αγία Τράπεζα και που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, μπαίνει μέσα μας ο ίδιος ο Χριστός και γινόμαστε κι εμείς άφθαρτοι και αιώνιοι. Ό,τι ο Θεός είναι κατά φύσιν, μας καθιστά και μας κατά χάρη. Ήθε λοιπόν με τις ολόθερμες πατρικές ευχές και ευλογίες του μακαριωτάτου ποιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρίου ημών Ιερωνύμου, το φως του μεταμορφωθέντος εν θαβόρ Σωτήρος μας Ιησού Χριστού να μας φωτίζει, να καταβγάζει την ύπαρξή μας, να μας αλλοιώνει και να μας κάνει Χριστοφόρους και Θεοφόρους, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γέννητο.